Είσαστε στο δρόμο για την Κορινθία. Μία Κορινθία που σας περιμένει για την κοπή της πίτας της Δημητό. Όμως αυτή η πίτα θα κοπεί ενώ αυτή τη στιγμή βγαίνουν σιγά σιγά τα βίντεο από τη χθεσινή Εξεταστική Επιτροπή. Μία για την υγεία που βλέπουμε πανικός. Βλέπουμε ύποπτες προκηρύξεις, βλέπουμε να κρύβονται έγγραφα. Τι ακριβώς γίνεται? Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όλα αυτά κανείς πρέπει να τα βλέπει μακροσκοπικά. Δηλαδή και όχι στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που συνήθως οργανώνει η πλειοψηφία, δηλαδή η κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας εξεταστικής επιτροπής που φτιάχτηκε για συγκεκριμένο λόγο. Εγώ θα πρότεινα να περιμένουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας τα συμπεράσματα και να δούμε αν αποδοθούν οπουδήποτε οποιασδήποτε ευθύνες. Διότι με τις ενδείξεις που έχουμε μέχρι τώρα, περισσότερη φασαρία γίνεται και επί της ουσίας τίποτα δεν έχει υπάρξει. Εμείς πιάνουμε δύο θέματα όμως που ανέδειξε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι μία εταιρεία security πάει να εξαφανίσει έγγραφα. Με συγχωρείτε, το θεωρείτε απίθανο αυτό με αυτή την κυβέρνηση? Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση αυτή δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κάνει. Ξαναλέω, δεν έχω δυνατότητα να καταθέσω πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά με αυτά που έχω δει από αυτή την κυβέρνηση, ειλικρινά σας λέω, περιμένω τα χειρότερα. Άλλο ένα θέμα. Θα πάμε έτσι γρήγορα από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί έχουμε αρκετά. Θέμα Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λεωφορεία που φεύγουν από την Κορινθία για να ανέβουν στη Μακεδονία, να ανέβουν στο Λευκό τον Πύργο που θα γίνει το συλλαλητήριο. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνος αυτό το συλλαλητήριο ή είσαστε αρνητικός? Εμείς δεν διατυπώσαμε άποψη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ελεύθερους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ενεργήσουν κατά την κρίση τους και τη συνείδησή τους. Η γενική μας θέση σε αυτή τη συζήτηση είναι απλή. Περιμένουμε από την κυβέρνηση, χωρίς κραυγές, να μας ενημερώσει για τις διαπραγματεύσεις και για το πού βρισκόμαστε, γιατί πιστεύουμε ότι ό,τι αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο εσωτερικής εκμετάλλευσης. Γίνονται όμως. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, ξέρετε. Και γι' αυτό το 1993 καταλήξαμε όπως καταλήξαμε. Εάν λοιπόν είχε ακολουθεί οι φωνές σοφροσύνης, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ να αντιμετωπίζουμε τα Σκόπια αναγνωρισμένα από ένα τεπάσει πολύ μεγάλο αριθμό κρατών ως Μακεδονία. Πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα το εθνικό συμφέρον και ήρεμα, χωρίς κραυγές, να προσεγγίσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και η πρώτη υπευθυνότητα είναι στην κυβέρνηση, η οποία πρέπει να σας πω ότι περνάει πολύ κάτω από το πήγη. Δεν διανοούμε ότι μια κυβέρνηση διαπραγματεύεται θέματα εξωτερικής πολιτικής και ο Υπουργός Άμυνάς της αρθρογραφεί εναντίον της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση. Αυτά δεν ακούγονται σοβαρά πράγματα. Ακούγονται, δεν ακούγονται σοβαρά, όμως το θέμα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα πάει να διαπραγματευτεί, αυτή η κυβέρνηση είναι που θα αποφασίσει για το όνομα της Μακεδονίας, δυστυχώς ή ευτυχώς, δηλαδή με τα θετικά της και τα αρνητικά της, αυτή είναι η κυβέρνηση. Και συγγνώμη, αλλά κρίνονται πολλά αυτές τις μέρες και εδώ ζητάει ο λαός άμεσα το να συζητήσουν όλα τα κόμματα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να συζητήσουμε, αλλά για να συζητήσουμε πρέπει η κυβέρνηση στο σύνολό να μας πει την άποψή. Δεν μπορεί να μας λέει δύο απόψεις συγχρόνως αντιπόμενες. Εάν η κυβέρνηση στο σύνολό της δεν έχει μία άποψη, τότε σημαίνει ότι δεν έχει δηλωμένη. Και άρα σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαπραγματεύεται. Άρα λοιπόν εμείς περιμένουμε με υπομονή, μέσω ότι ο Μητσοτάκης δεν σήκωσε κραυγές ή φωνές, να μας καλέσει η κυβέρνηση να μας πει ως συνολική προσέγγιση τι προτίθεται να κάνει. Εφόσον αυτό συμβεί, τότε κι εμείς θα τοποθετηθούμε με εθνική υπευθυνότητα. Πάντως αυτά, εγώ θα πιαστώ από μία ατάκα που άκουσα σε μία εκπομπή, ότι ανεξάρτητα τι θα αποφασίσει η Ελληνική Βουλή, αυτός που θα πρέπει να πάει κιόλας στο ΝΑΤΟ και να πει ότι αποδεχόμαστε τα Σκόπια με όποιο όνομα έχει επιλεχθεί, θα είναι ο Πάνος ο Καμένος, ο οποίος λέει ότι δεν θέλει καθόλου τον όρο Μακεδονία. Άρα λοιπόν, εμείς τι έχουμε να προσθέσουμε σε αυτό? Πολύ σωστά το λέτε.
περιμένουμε να μας πούν ως κυβέρνηση που στέκονται και να μην μας λένε η μισή άσπρο και η μισή μαύρο, και από εκεί και πέρα να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην εθνική προσπάθεια. Φεύγουμε από αυτό. Πάμε σε ένα Κορινθιακό. Είσαστε ο υπουργός που επί των ημερών του έγινε το 6ο Σύνταγμα Πεζικού ένα κέντρο κράτησης μεταναστών. Αν μπορείσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα το ξανακάνατε αυτό? Και βέβαια θα το ξανακάνα. Η ζωή είχε αποδείξει ότι καταρχήν το συγκεκριμένο δεν είναι κράτησης, ήταν προαναχωρησιακό στρατόπεδο. Λειτουργήσε ώστε να είναι σε φάση επίλυσης το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η χώρα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο σχεδιασμός τότε δεν ήταν αυτό να παραμείνει ΕΣΑΗ σε αυτή τη χρήση, αλλά μόνο μας. Η Ελλάδα δεν είχε σκοπό να είναι διακώς μια χώρα χειρισμού μεταναστευτικών ροών. Αυτό ήταν μια λύση περιορισμένου χρονικού διαστήματος για να αντιμετωπιστούν οι ενισχυμένες τότε παρουσίες μεταναστών στη χώρα μέχρι να σταλούν πίσω στην πατρίδα του και μέχρι να ολοκληρωθεί η φύλαξη των συνόρων μας για να πάψει η ζωή. Και ολοκληρώσαμε τότε τη φύλαξη του Εύρου, στείλαμε 50.000 μετανάστες πίσω στο σπίτι τους και θεωρούσαμε σε έναν εύλογο χρόνο το πρόβλημα αυτό θα είχε πει. Ανταυτού ήρθε δυστυχώς η κυβέρνηση των Σιριζανέλ. Η Ελλάδα μετετράπη στη χώρα του όποιος θέλει μπαίνει. Γεμίσαμε πάλι με μεταναστευτικές ροές. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η κατάσταση, δεν έχω κάποια ενημέρωση, διαιωνίζονται εγκαταστάσεις και σχεδιασμοί οι οποίοι είχαν πολύ περιορισμένο αρχικό χρονικό σχεδιασμό. Το κλασικό που λέει ο λαός είναι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Εσείς ξεκινήσατε το προσωρινό, όμως εδώ έγινε μία μόνιμη κατάσταση με ανθρώπους εξαθλειωμένους, με ανθρώπους που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη χωρητικότητα που θα έπρεπε να έχει. Δηλαδή υπάρχουν εδώ πέρα, έχει φτάσει κάποιες στιγμές και 1.200-1.500 άτομα να στιβάζονται ψυχές μέσα σε αυτό το στρατόπεδο. Επί των ημερών μας, εγώ το είχα επισκεφτεί το στρατόπεδο και είχα απόλυτη εικόνα των συνθήκων τότε. Το τι συμβαίνει τώρα πρέπει να σου πω δεν το ξέρω και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ όμως κυρίως γιατί υπάρχει ακόμη αυτό. Σας ξαναλέω ότι ο σχεδιασμός μας ήταν διαφορετικός. Εφόσον η ελληνική κοινωνία επέλεξε μια άλλη κυβέρνηση, η οποία τότε αν θυμάστε της έλεγε ότι ξεκάθαρα αφήσαν ανοιχτά τα σύνορα, όλοι θέλει μπορεί να μπει στη χώρα κτλ. Αυτή ήταν η επιλογή της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτή την κυβέρνηση που επελέγει τότε πρέπει να πάει και ο λογαριασμός. Είναι απολύτως άδικο να κατηγορούμαστε εμείς για μια επιτυχημένη πολιτική την οποία άλλοι ξεχαρβάλωσαν. Ταυτόχρονα, τα στρατόπεδα που περάσανε σε δήμους, σε περιφέρειες που ήταν κλειστά, τα περισσότερα έχουν μείνει ανεκμετάλλευτα. Δεν θα έπρεπε κάτι να γίνει ώστε να μην γίνονται στέκια ναρκωμανών, να μην αποψηλώνονται από τους Ρωμά της περιοχής ή οτιδήποτε γίνεται σε κάθε περιοχή? Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι μην πάτε μακριά. Στο κέντρο της πρωτεύουσας του κράτους, την περιοχή γύρω από το μουσείο παραδείγματος χάρη, επίσης έχουμε μια κατάσταση σαν ακριβώς αυτή που περιγράψατε τώρα. Το ελληνικό κράτος βρίσκεται περίπου σε παράλυση, για να μην πω σε αρχή σύψης. Ελάχιστα πράγματα προχωράνε και αυτά κουτά στραβά και ανάποδα. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αν δεν υπάρξει μια συνολική αλλαγή στην ελληνική κοινωνία, που μπορεί να προήλθει μόνο από την κορυφή, από κυβερνητική αλλαγή, δεν θα δούμε μεγάλη διαφορά σε όλα αυτά τα οποία ξαναλέω πολύ σωστά δείχνετε. Το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να... Δηλαδή με αυτά που γίνονται, το έχετε πει και εσείς κατά καιρούς, ότι αν προσπαθούσατε κάποια από αυτά να τα κάνετε εσείς σαν κυβέρνηση, θα είχε γκρεμιστεί το σύμπαν. Το γεγονός ότι ο κόσμος δεν νιώθει ότι υπάρχει διέξοδος και αποδέχεται αυτά που περνάνε, σας προβληματίζει? Πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είναι χειρότερο και από τον αντιδρά. Η παθητική παράδοση μιας κοινωνίας σε μια λανθασμένη πορεία είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Η ελληνική κοινωνία έχει κουραστεί πια, έχει απειβήσει. Ελπίζω ότι στις ερχόμενες εκλογές, γιατί και να είναι αυτές οι εκλογές, δεν μπορεί να είναι μακριά, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε ήδη στο τέλος του πρώτου μήνα του 2018, θα εκφραστεί η αντίδραση της σημερινή κυβέρνηση και θα μπορέσουμε να περάσουμε σε μια νέα σελίδα που θα αποδείξει στους ανθρώπους, όπως θα λέτε,
είναι σε ένα βαθμό παραδομένη ότι υπάρχει άλλος δρόμος και άλλη δυνατότητα. Υπάρχει άλλος δρόμος και άλλη δυνατότητα, γιατί ακούμε και ότι βέβαια, και το 18 που κάποιοι θεωρούν ότι αυτός ο Αύγουστος του 18 ότι θα φύγουμε από τα μνημόνια, βλέπουμε απ' την άλλη τους πιο ρεαλιστές να λένε ότι εντάξει παιδιά απλώς τελειώνει το μνημόνιο αλλά αρχίζουν τα μέτρα παραμένουν, αυτή είναι η λογική, τελικά αυτή είναι η Ελλάδα από εδώ και πέρα. Όχι βέβαια, αλλά με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορούμε να περιμένουμε μια άλλη Ελλάδα. Δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις μια διαφορετική κατάληξη. Πρέπει να κάνεις τα πράγματα αλλιώς να αλλάξει η Ελλάδα. Εάν δεν υπάρχει ένα κλίμα αναστροφής της συνεχούς φορολόγησης, ένα κλίμα φορολογικής ελάφρυνσης, διευκόλυσης των επιχειρήσεων, μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη, οργάνωσης και παρουσίας του κράτους στη δημόσια ασφάλεια, στο μεταναστευτικό, πώς θα αλλάξει η ζωή? Όσο και να είναι, και ο μεγαλοδύναμος μας βαρέθηκε πια. Δεν πρόκειται να βοηθήσει. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε. Άρα ούτε η προσευχή και η μετάνοια δεν μας σώζει. Κοιτάξτε, η μετάνοια μπορεί να μας σώσει, αλλά να μας σώσει την άλλη ζωή. Σε αυτή τη ζωή και ο Θεός απαιτεί να κάνουμε και εμείς το καθήκον μας. Στην Αθηνά και Χυρακίνη έλεγαν οι αρχαίοι. Θα έχουν τη δυνατότητα να σας δούνε από κοντά και να σας ακούσουν από κοντά οι Κορίνθιοι στην κοπή της πίτας της Δυμτό. Είσαστε ήδη στο δρόμο προς την Κορινθία. 7 και 4 θα είστε στην Κορινθία, έτσι, στο εργατικό κέντρο Κορίνθου. Ακριβώς. Και θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Πολύ μεγάλη μου χαρά, ειλικρινά. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι Κερκυραίος. Η Κέρκυρα υπήρξε ιστορικά αποικία των Κορινθίων. Είναι μακρύς ο δεσμός, αλλά είναι υπαρκτός και τον θυμάμαι από μικρό παιδί. Να είστε καλά, κύριε Δένδια, και καλή συνέχεια. Γεια σας, χαιρετώ.